Επιχειρητικός έλεγχος είναι το αναγκαίο και ικανό στάδιο το οποίο πρέπει πάντα να προηγείται από κάθε χειρουργική επέμβαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στάδιο γιατί θα πάρουμε όλα εκείνα τα αναγκαία μηνύματα που χρειαζόμαστε και όλες αυτές τις πληροφορίες οι οποίες θα διασφαλίσουν μια απόλυτα ασφαλή χειρουργική επέμβαση. Χωρίς τον προεγχειρητικό έλεγχο, θα λέγαμε δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια καμία απολύτως χειρουργική επέμβαση. Ακόμα και στις απλές χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες γίνονται με μια τοπική αναισθησία, ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι η λήψη του ιστορικού. Σε όλες τις υπόλοιπες θα προηγηθεί ο πολύ λεπτομερής προεγχειρητικός έλεγχος. Περιλαμβάνει τη γενική αίματος, που εδώ θα δούμε τον αιματοκρίτη, τα αιμοπετάλια, τα λευκό αιμοσφαίρια. Περιλαμβάνει το βιοχημικό έλεγχο, που μας ενδιαφέρει το ζάχαρο, η ουρία, η κρεατινίνη. Την πήξη του αίματος, τους παράγοντες πήξεως και τους χρόνους πήξεως. Την ακτινογραφία θώρακος, που θα δούμε το αναπνευστικό σύστημα και την κατάσταση των πνευμόνων. Και τέλος είναι το καρδιογράφημα, που αυτό πάντα συνοδεύεται με την καρδιολογική εκτίμηση από έναν ειδικευμένο καρδιολόγο. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που είναι τέτοιου είδους οι απαντήσεις που θα πάρουμε, που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μια χειρουργική επέμβαση, τουλάχιστον άμεσα. Για παράδειγμα, αν δούμε ένα αιματοκρίτη πολύ χαμηλό, δεν μπορεί να γίνει το χειρουργείο. Θα πρέπει λοιπόν να μεταγγιστεί ο ασθενής, να σταθεροποιηθεί, ούτως ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα, από μία έως και περισσότερες μέρες, να είναι έτοιμος να κάνει την επέμβασή του. Αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αφορούν τα προγραμματισμένα χειρουργεία. Υπάρχει και το επίγον. Εκεί θα πρέπει να δράσουμε άμεσα και ακόμα και αν οι δείκτες δεν είναι ικανοποιητικοί, προέχει η ζωή του ασθενούς. Σε κάποιες επεμβάσεις, εκτός από τον τυπικό συστηματικό προεγχειρητικό έλεγχο, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Παράδειγμα, σε κάποια γυναίκα στην οποία πρέπει να χειρουργήσουμε το μαστό. Εκεί πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγηθεί και να έχει ενταχθεί στα πλαίσια του προεγχειρητικού ελέγχου μία ψηφιακή μαστογραφία ή ένας υπέρηχος μαστού για να μας καθορίσει με ακρίβεια τη βλάβη, ούτως ώστε εμείς που θα χειρουργήσουμε αργότερα να πάμε απόλυτα στοχευμένα και να κάνουμε μία άρτια επέμβαση. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η εμπειρία των ασθενών από προηγούμενα χειρουργία. Πώς τα βίωσαν τα χειρουργία και πώς ήταν η πορεία τους. Και η προεγχειρητική και η μετεγχειρητική. Και αποτελούν και αυτά, θα λέγαμε, έναν πάρα πολύ ισχυρό παράγοντα στη λήψη του καλού ιστορικού και του προεγχειρητικού ελέγχου.